τους προβληματισμούς του για τις κινήσεις που κάνει το ΝΑΤΟ το τελευταίο διάστημα αναφορικά με την Ουκρανική κρίση, εξέφρασε με ανάρτησή του στο X ο απόστρατος συνταγματάρχης των ΗΠΑ Ντάγκλας Μακγκρέγκορ. Χαρακτηριστικά γράφει τα εξής: «Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει τώρα να οδηγήσει τα αμερικανικά στρατεύματα στην πρώτη γραμμή για να πολεμήσουν τη Ρωσία. Μα τι έχουν στο μυαλό τους?» Το ΝΑΤΟ αποκάλυψε τις προετοιμασίες του για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην ευρωπαϊκή πρώτη γραμμή σε περίπτωση πλήρους κλίμακα σύγκρουσης με τη Ρωσία. Δημιουργούνται καινοτόμοι χερσαίοι διάδρομοι για να επιταχυνθεί η μετακίνηση στρατιωτών μέσω της Κεντρικής Ευρώπης, παρακάμπτοντας τα τοπικά γραφειοκρατικά εμπόδια. Αυτή η στρατηγική διάταξη επιτρέπει στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ να αντιδράσουν γρήγορα σε περίπτωση που οι επιθετικές ενέργειες του Πούτιν στην Ουκρανία επεκταθούν προς τα δυτικά. Οι αναφορές δείχνουν ότι αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για πιθανές ρωσικές επιθέσεις. Σε τέτοια σενάρια, τα στρατεύματα θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν μέσω διαδρομών στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία για να φτάσουν στα Βαλκάνια ή εναλλακτικά να προχωρήσουν προς τα βόρεια σύνορα της Ρωσίας μέσω Σκανδιναβίας. Αυτές οι λεπτομέρειες κοινοποιήθηκαν από αξιωματούχους στη The Telegraph. Ο απόστρατος συνταγματάρχης ισχυρίζεται ότι το ΝΑΤΟ παρακάμπτει τα τοπικά γραφειοκρατικά εμπόδια ανοίγοντας τους χερσαίους διαδρόμους, ενώ εξηγεί ότι θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να αντιδράσουν στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εάν ο στρατός του περάσει δυτικά από την Ουκρανία.